Φίλοι μου, γεια σας. Χριστός Ανέστη και περπατά μαζί μας. Έχει γεμίσει, λένε, η Μέκκα με γρίλους, είδος κατσαρίδας και φωνάζουν οι καλοί χριστιανοί ότι ο Θεός χτύπησε τους κακούς. Λες και ο Θεός τιμωρεί και καταστρέφει. Ο αληθινός Θεός, αγαπητοί μου, δεν καταστρέφει, δεν χτυπάει με αυτόν τον τρόπο τους ανθρώπους, τους πιστούς, της οποιασδήποτε θρησκείας που αναζητά τον αληθινό Θεό. Αλίμονο. Τους μόνους που καταδικάζει είναι τα ερπετά, τους εξουσιαστές που δεν είναι όπως εξήγησα άνθρωποι. Τα γεννήματα χυδνών, όπως τους έλεγε, χυδνάει, είναι η μητέρα της Λερναίας Ήδρας. Είναι αυτή των σιωνιστών που γερνά τα ερπετά αρχηγούς κρατούς, όπως είναι ο Τραμπ, ο Μπούτι και άλλα Μέρκελ, ο Μάρκον και διάφορα άλλα ερπετά, η Ελισάβετ, τα βασίλεια της Ελλάδας και άλλα ερπετά, οι οποίοι είναι άψυχες οντότητες, δεν είναι άνθρωποι, είναι κακή ενέργεια δική σου που πήρε οστά και αφεντεύει. Οι άνθρωποι της οποιασδήποτε θρησκείας είναι μέρος του Θεού που κάποτε θα βρουν τον δρόμο τους, όποτε τον βρουν. Ο Θεός Πατέρας περιμένει τον άσο των ιών να επιστρέψει. Και ο Χριστός υπάρχει μέσα στον κάθε άνθρωπο. Δεν είναι δικός του Θεού όποιος το φωνάζει «Κύριε, Κύριε» και προσκυνά. Δικός του Θεού είναι όποιος ακολουθά το θέλημα του, που είναι να αγαπούμε τον κάθε άνθρωπο και τον Θεό, αληθινά με την ψυχή μας. Το όλο σκηνικό μου θυμίζει τις πληγές της Αιγύπτου με τον Φαραώ, τότε που ο Μωυσής έθελε να βγάλει τους Ισραηλίτες έξω και ο Φαραώ αρνιόταν και χτυπούσε, λένε, ο Θεός με πληγές, τις 7 πληγές. Οι 7 ιχνές αγελάδες τότε. Και αν είναι δυνατόν, πιστεύετε στη μυθολογία των Εβραίων? Ναι, έχουν γίνει και τότε κάποια γεγονότα, αλλά οι άνθρωποι τα έγραψαν με τον δικό τους τρόπο, όπως τον αντιλαμβάνονται, όπως σήμερα που γίνεται σεισμός, γίνεται καταιγίδα και λέμε, α, ο Θεός θύμωσε. Τα πάντα τα ρίχνουμε στο Θεό, όπως και το διάβολο. Ήταν Θεό άγγελος του φωτός, δεν μείνει και τον έριξε κάτω, αν είναι δυνατό. Οτιδήποτε είναι μέρος του φωτός, να το κάνουμε διαβολικό. Αντί να αναγνωρίζουμε τα λάθη μας, ότι τα λάθη μας και οι επιλογές μας δημιούργησαν την αρνητικότητα και τους διαβόλους. Είναι ποτέ δυνατόν ο αληθινός Θεός της αγάπης να σκότωσε τα πρωτότοκα όλα της Αιγύπτου? Έτσι γράφει η Παλαιά Διαθήκη. Τα μωρά, για να αποδείξει τι, να εκφοβήσει σκοτώνοντας τα μωρά? Και πιστεύετε αυτό? Ο Γιαχβέ, λέει, σκότωσε τα πρωτότοκα όλα της Αιγύπτου. Μα έτσι γινόταν τον το καιρό, θα σου πούν οι μάρτυρες του Χωβά που μελετούν πολύ την Παλαιά Διαθήκη. Ένας είναι ο Θεός, δεν αλλάζει. Και ο Θεός της αγάπης είναι άναρχος. Δεν σου λέει τη μια μέρα και την άλλη μέρα έτσι. Δ' αγαπάει πάνω στο σταυρό, φώναξε Θεέ μου, συγχώρεσε τους δεν ξέρουν τι κάνουν. Τους Ρωμαίους που τον σταύρωναν και θα καταδικάσει τα παιδάκια για να ελευθερώσει άλλους. Οι μόνοι καταδικασμένοι, τα γεννήματα ηχηδνών όπως τους είπε, ήταν αυτοί, κάποιοι αρχιερείς και αρχηγοί τότε, ο Κέσσαρας και τα λοιπά, που ήταν ερπετά και αφεντεύαν και τότε όπως αφεντεύουν σήμερα ο Τράμπας, ναι, Σάρα και Σάρα και Σαράς, η Μελανία πίσω του, ηχηδνά, ο Μπούτι που κάνει το σταυρό του, η Μέρκελ, ο Μάρκο και τόσοι άλλοι, ο Ερτογάν. Είναι παγκόσμια κυβέρνηση και συνεργάζονται μαζί και χτυπούν την ανθρωπότητα. Για ποιο λόγο χτύπησαν λοιπόν τη Μέκκα? Ίσως έχουν άλλο σκοπό, απότερο σκοπό, να χτυπήσουν κάτι άλλο, θάρροπος, ναι. Υποπτεύομαι ότι θέλουν να χτυπήσουν το τέμενος του Ομάρ, μιας και τους είναι εμπόδιο προς το χτίσιμο του ναού του Σολομώντα, που θέλουν να χτίσουν εκεί, που είναι η έδρα της Μασονίας, είστε Ιεροσόλυμα. Προσοχή, ο ναός του Σολομώντα είναι η έδρα της Μασονίας. Είναι οι σιωνιστές που κυβερνούν τώρα τον κόσμο. Όπου πας σε όλες τις τράπεζες θα βρεις σιωνιστές Εβραίους. Και θέλουν να χτυπήσουν το τέμενος για να μπορέσουν να χτίσουν τον ναό. Ήδη εκεί έχουν κάνει λεωφόρο με το όνομα Τραμπ, γιατί τους υποσχέθηκε ότι θα τον χτίσει. Θα θέλουν να ενώσουν τις θρησκείες έτσι που να
υποδεχτούν όλοι οι ανθρώποι τον έναν που θέλουν να μπάσουν εκεί και ίσως θα χτυπήσουν το τέμενος του Ομάρ ή ίσως τους πείσουν ότι είναι ένα σημάδι του Θεού οι κατσαρίδες και πρέπει να ενωθούν με άλλες θρησκείες. Ένας Θεός ξέρει, θα δούμε το διαβολικό του σχέδιο, δεν είναι τυχαίο το χτύπημα αυτό, καθότι βλέπουμε και την νέα παγκόσμια τράπεζα να παίρνει οστά. Στην Κύπρο έχουν ειδοποιήσει πολλούς Ρώσους να φύγουν τα λεφτά τους γιατί πάνε για κλείσιμο. Τι ωραία, μ' αρέσει αυτό. Έχουν σταλώσει οι λογαριασμοί, τα δάνεια μάλλον κάποιον. Μόνο όσοι παραδίδονται τα δίνουν. Γιατί πιστεύουν τον Χαζοκιού και τον λευκών καπέλων ότι θα τους σώσουν και ότι αυτοί στάλωσαν τις τράπεζες για να τους δώσουν λεφτά, ναι, σάρα και σάρα, ενώ το στάλωμα έχει γίνει για να δημιουργήσουν τη νέα παγκόσμια τράπεζα που θα του τάξει χρήμα σωτηρίας, όπως τον κορονοϊό που σου τάξει εμβόλια σωτηρίας, έτσι και η τράπεζα θα του τάξει χρήμα σωτηρίας για να μπεις μέσα και να σε κωδικοποιήσει στο QR code που ήδη ξεκίνησε στις κυβερνητικές υπηρεσίες πώς. Έχουν χακάρει το χτιματολόγιο, το πανεπιστήμιο και άλλες υπηρεσίες στην Κύπρο και λένε, α, είναι κάποιοι από την Αμερική. Δεν λένε είναι ήδη, όπως και τον κορονοϊό. Και γιατί είναι ήδη, γιατί ήρθαν μετά ως θεραπευτές να πούνε, α, για να μην σας χακάρουν, πρέπει να ενωθείτε με αυτόν τον κωδικό το QR. Είναι κωδικός ασφάλειας, το έζησα. Και σε άλλες εταιρείες θα σου λένε σε κάθε πρόγραμμα για να μπορέσεις να έχεις ασφάλεια πρέπει να ενωθείς με το QR. Άρα είναι όλα ερωμένα με εκείνον τον κωδικό, ο οποίος αν προσέξετε είχε τρία κουτάκια, είναι 666. Είναι ενωμένα με το παγκόσμιο σύστημα, το Ethereum Computer, που άμα βάλεις computer στην αγγλική είναι αριθμοσοφία, είναι, ο αριθμός του είναι 666, που θα σε ελέγχει. Θα ελέγχει όλες τις κυβερνητικές υπηρεσίες με αυτό το σύστημα, και με το 5G θα ελέγχουν τις δικές σου κινήσεις, τυχαία δεν βάλαν κάμερες στους δρόμους, γιατί όχι μόνο τα κινητά σου, οι κάρτες που θα κρατάς, οι τράπεζες που θα μπαίνεις θα ελέγχουν το χρήμα, τα εμβόλια που δεν ξέρουμε τι σου βάζουν μέσα, άλλοι θα πεθάνουν, άλλοι θα ζήσουν, άλλοι θα είναι με τα chip το χάραγμα που έχουν μέσα τους. Και έτσι θα μπορούν να ελέγξουν τους ανθρώπους. Πιο πολύ ποιους. Εκείνους που ακολουθούν το σύστημα, εκείνους που θα συνεργαστούν με τα νέα τραπεζικά μέτρα που έρχονται, τα νέα εμβόλια που έρχονται, μια νέα αρρώστια που θα ονομάσουν, ήδη λένε για τον Σεπτέμβριο, Ιούλιο, για νέα εμβόλια. Και θα εφεύρουν και μια νέα αρρώστια. Και επειδή ζούμε και το θάνατο της ξαφνικής δίδας, ο κόσμος εκφοβισμένος θα ακολουθεί. Έχει πλέον ναρκωθεί, χειραγωγηθεί. Ο φόβος φέρνει κόλαση που λέμε. Θα βάλω το επόμενο για να σωθώ, όπως το ναρκωτικό, το επόμενο. Γιατί? Γιατί υπάρχει απιστία, φίλοι μου. Αν πιστεύαμε στον αληθινό Θεό και βλέπαμε ουρανό, δεν θα είχαμε ανάγκη ούτε της τράπεζας, ούτε του εμβολίου, ούτε άλλων που μας τάζουν. Θα καταλαβαίναμε την κοροϊδία. Αν με είχε σήμα, σου λέει ο Παράκλητος, θα έβλεπες. Και ενώ τα βλέπω φανερά μπροστά τους, ο εγωισμός. Την έπαθα. Δεν τους αφήνει κάποιους ανθρώπους και είναι γραμμένο δυστυχώς στην Αποκάλυψη μέχρι το τέλος της επταετίας δεν θα μεταεννοήσουν οι περισσότεροι να αντιληφθούν ότι η μόνη επανάσταση για να ελευθερωθούν είναι να αρνηθούν τα μέτρα των κυβερνώντων, μην πληρώνετε τράπεζες, μην συνεργάζεστε, χρησιμοποιήστε τις μόνο όσο μπορείτε να επαναστατήσουν, να μην συνεχίσουν τα εμβόλια, να καθαρίσουν με θεία κοινωνία, ένα Άγιον Ευχέλιον, το έχω πει πολλές φορές, και να αρνηθούν, να πούν όχι σε ό,τι τους προσφέρει ο Αντίχριστος. Ζούμε την ψευτοσιωτηρία, την ψευτοένωση εκκλησιών, την ψευτοειρήνη αυτών. Δεν μπορείς να το αντιληφθείς, διότι δεν πιστεύεις στα ανώτερα. Σου λέμε ο Χριστός περπατάει εδώ μαζί μας και γελάς. Γιατί όπως τότε, αν σου έλεγαν ο γιος του Πελεκάνου είναι εδώ και περπατά μαζί μας, δεν θα το άντεχες.
Γιατί δεν αντέχεις την απλότητα, τη λιτότητα, τον άνθρωπον εντότερα να τον δεις. Τον ψάχνεις σε βασίλεια της ύλης, σε χρυσά κουτάλια, σε μαρμαρωμένα, σε χρήμα. Γι' αυτό υπάρχουν οι τράμπιδες, κυμπούδιδες. Γιατί αυτοί έχουν παλάτια και ζουνε. Τα ζουνε χρήμα. Είναι πολεμοχαρείς. Σου λέει θα σου σύρει ατομική βόμβα και χαίρεσαι. Ω, τι καλό θα μας σώσει με την ατομική βόμβα. Πυρηνικός πόλεμος. Είναι δυνατός.